θα υπάρχουν σε σχέση με εισόδημα που θα έχουν από άλλη πηγή. Για να όπως η επιδότηση που ρώτησε ο τηλεθεατής, λέτε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή βγήκε η σχετική εγκύκλιος. Μάλιστα. Η οποία εγκύκλιος το ξεκαθαρίζει ότι μέχρι το 2025 καμία επίπτωση. Μάλιστα. Όσο μάλλον όταν οι αγρότες μέχρι τις 15 Μαΐου, και το επαναλαμβάνουν για να το ακούσουν, πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις στον ΟΣΔΕ για να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος, τα δικαιώματα να έχουν επιπτώσεις στη σύνταξη. Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι το 2025, που είναι μια περίοδος πλέον που θα μπούμε στην πλήρη εφαρμογή αυτό που λέμε εθνική σύνταξη συναταποδοτική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάτι συνταστικό, διότι βγήκε πλέον η εγκύκλιος. Μάλιστα. Υπουργέ, αφορά ένα κόσμο πάνω από 100.000. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οπωσδήποτε θέλουμε να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα. Υπουργέ, και πριν κλείσουμε, ευχαριστούμε καταρχήν για αυτή την απάντηση. Τι γίνεται με τις ζημιές από τον παγετό? Μια εικόνα και από εσάς, γιατί πριν από λίγο είχαμε αυτό το θέμα στα δέντρα, πριν από λίγες μέρες είχαμε το πρόβλημα. Φοβούνται και τις επόμενες μέρες. Φοβούνται και τις επόμενες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα υπάρχει. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε λοιπόν από κοντά την εξέλιξη όλων αυτών που έχουν σχέση με τον παγετό. Όμως οι επιπτώσεις στο εισόδημα θα φανούν όταν ολοκληρωθεί. Προφανώς. Η συγκεκριμένη περίοδος. Ένα αυτό. Αν υπάρχουν και αυτό θα καλυφθεί από τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχα. Αν υπάρχουν όμως επιπτώσεις στο φυτικό κεφάλαιο, και αυτό βεβαίως θα το δούμε, αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί από τον ΕΛΓΑ, είναι μέσα από τις διαδικασίες τις γνωστές στους αγρότες από τα ΦΕΑ. Αυτά προσπαθούμε. Τα ΦΕΑ από πέρσι τι έχει γίνει, Υπουργέ? Προσπαθούμε λοιπόν να συντομεύσουμε όσο γίνεται το χρόνο που απαιτείται για να υλοποιηθούν μέσω ΦΕΑ. Μην ξεχνάτε ότι προϋποθέτουν και την υποβολή φακέλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ταυτόχρονα την κάλυψη, τη δημοσιονομική κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο αγρότης λοιπόν μας είπε προηγουμένως ότι εμείς έχουμε κάνει κάποιες αιτήσεις ψέα από πέρυσι και περιμένουμε. Αυτό είναι το θέμα. Σε συμφωνία μαζί τους που είχαμε από πέρυσι, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα επιστημονικής τεκμηρίωσης, συναποφασίσαμε μια ομάδα συγκεκριμένη επιστημονική με επικεφαλής ένα ειδικό καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και τις επιπτώσεις του παγετού, διότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη τεκμηρίωση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Υπουργέ, να καταλάβω κάτι. Επιτρέψτε μου να καταλάβω κάτι, το είπατε και πριν από λίγο. Θα περιμένουμε να δούμε, λέτε, από τη σοδιά ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Τώρα δεν είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι, οι γεωπόνοι να δουν τα δέντρα, να δουν αν έχει καταστραφεί το άνθος, αν υπάρχουν καταστροφές? Γιατί θα πρέπει να το δούμε αργότερα? Όχι, διότι δεν υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή. Υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες παλιά στο τέλος της περίοδου, κατά πόσον σε σχέση με, με την παραγωγή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, να συσχετιστεί τι απώλεια έχουμε για αυτή να καλύψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.